Εστιάζουμε στον απόϊχο της τοποθέτησης και της επίσκεψης και της παρουσίας του Πρωθυπουργού. Είπε συγκεκριμένα πράγματα ο Πρωθυπουργός, προχώρησε σε συγκεκριμένες αναφορές. Αναφορές που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της Κρήτης, με τα έργα υποδομής, με τον πρωτογενή τομέα και τα νοσοκομεία και τους διορισμούς. Έχουμε μία κάρτα. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με την εκπαίδευση. Συγκεκριμένα η αρμόδια υφυπουργός παιδείας, η κυρία Μακρύ. Τι υποστήριξε? Ότι έχουν γίνει 2.689 διορισμοί την τελευταία τριετία, 426 διορισμοί, 426 τοποθετήσεις στην ειδική αγωγή. Η βάση της συζήτησης με τον κύριο Πασίση, με τον κύριο Θανάση Πασίση, τον υπεύθυνο τύπου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Δομήνικος Θεοτοκόπουλος στο Ηράκλειο. Αυτά τα στοιχεία θα είναι η βάση της συζήτησης. Πάμε να το συναντήσουμε. Κύριε Πασίση, πώς είστε? Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Παναγιωτόπουλε, και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Η πρώτη αντίδραση στο άκουσμα της τοποθέτησης της Υφυπουργού και του Πρωθυπουργού που έχουν να κάνουν με ζητήματα εκπαίδευσης, ποια είναι? Μάλιστα. Αν ξεκινήσουμε πρώτα με τον αριθμό των διορισμών. Την τελευταία διετία 15.000 μόνιμοι διορισμοί. Η κυβέρνηση σωστά έπραξε να συνεχίσει τις προκηρύξεις από την προηγούμενη κυβέρνηση των 15.000 διορισμών. Ωστόσο, αυτοί οι διορισμοί δεν επαρκούν για να λύσουν τις πολυάκτιες εκπαιδευτικές ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στα σχολεία. Αναφερθήκατε πανελλαδικά στον αριθμό, πανελλαδικά. Και πανελλαδικά. Να ξεκαθαρίσω, εστιάσαμε στην Κρήτη, στην περιφέρεια Κρήτη πριν από λίγο. Ναι, θα πω και για την Κρήτη. Στην Κρήτη, αν μας ενδιαφέρει, η φετινή σχολιά εργάζονται, στη φετινή σχολική χρονιά εργάζονται πάνω από 1.000 αναπληρωτές. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Έφτασαν βέβαια τέλη Δεκέμβρη, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, αλλά και τώρα το Γενάρη συνεχίζεται να υπάρχουν κάποια κενά και κυρίως σε ειδικότητες. Όσον αφορά σε παράλληλες στηρίξεις, εκεί το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει, αν και φεύγει και ο Γενάρης. Μιλάμε για σε πακρίτιο επίπεδο, πρέπει να είναι πάνω από 100 τα κενά, σε παιδιά που έχουν ανάγκη στήριξης όλη την εβδομάδα. Είναι μοιρασμένα 2 μέρες στο ένα σχολείο, άλλες 2-3 μέρες στο άλλο σχολείο οι δάσκαλοι της παράλληλης. Τμήματα ένταξης ελάχιστα, ενώ οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Εδώ και 2 χρόνια έχουν εκρηθεί κάποιες, τουλάχιστον από την πρωτοβάθμια εδώ στο Ηράκλειο, έχουν φύγει και βρίσκονται 2 χρόνια τώρα στα συρτάρια της Υπουργού. Αυτά τα προβλήματα υπάρχουν, υφίστανται και δεν ξέρουμε πότε θα επιληθούν. Αλλά σε πανελλήνιο επίπεδο, ναι, οι 15.000 διορισμοί δεν είναι τίποτα αν σκεφτούμε ότι τη φετινή χρονιά, 15 τα 2 τελευταία χρόνια έτσι διορίστηκαν, τη φετινή χρονιά μόνο δουλεύουν 45.000 περίπου αναπληρωτές. Μάλιστα. Ίσως και παραπάνω. Που σημαίνει, θέλουμε να μας είναι να διοριστούν όλοι οι αναπληρωτές και δεν ξέρουμε αν θα φτάνει επί και ο αριθμός. Οπότε, κύριε Πασίση, τι γεύση αφήνει αυτή η παρουσία, ναι, του Πρωθυπουργού γενικά? Πώς ακούστηκαν όσα είπε και αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα στα αυτιά των εκπαιδευτικών της Κρήτης? Εντάξει, κοιτάξτε, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας έχουν επιλέξει την επικοινωνιακή διαχείριση αντί της ουσιαστικής αντιμετώπισης των αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης. Γι' αυτό δεν έχουν προβεί και σε κανένα διάλογο με τις εκπαιδευτικές μας ομοσπονδίες. Έχουν επιλέξει την απαξίωσή μας, τον δρόμο των διώξεων με μηνύσεις σε κάθε θέση και αγώνα του εκπαιδευτικού κινήματος. Εμφανίζεται στην ελληνική κοινωνία ως μεταρρυθμιστική αυτή η εκπαιδευτική πολιτική. Αλλά ο πιο σωστός χαρακτηρισμός θα τέριαζε ότι είναι μεταρρυθμιστές της απαξίωσης της δημόσιας εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Έχει απορριθμιστεί τελείως η παιδαγωγική και συλλογική λειτουργία των σχολείων, δηλαδή εξοντοτική γραφειοκρατία, κατηγοριοποίηση σχολείων, εκπαιδευτικών μαθητών, υπερεξουσία σε μονοπρόσωπα όργανα κλπ. Μάλιστα. Και άλλα. Μάλιστα. Κύριε Πασίση, σας ευχαριστώ θερμά για την τοποθέτηση. Θα ήθελα, μόνο αν μου επιτρέπετε, να προσθέσω μια μικρή παρέμβαση που είναι πολύ σημαντική, γιατί ακούγεται πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και διαφημίζεται πολύ και μέσα από τα μέσα ενημέρωσης ότι έχει ξεκινήσει αξιολόγηση. Μάλιστα υπάρχει και υπερηφάνεια ότι πανηγυρίζουν μάλλον ανιστόρητα ότι επιστρέφει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μετά από 41 χρόνια, συνδέοντας την όνομα στην πραγματικότητα με τις πιο μαύρες σελίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, τον επιθεωρητισμό. Εγώ το ήζησα ως μαθητής, πολλοί στην άλλη παλιότερη το ήζησαν και ως εκπαιδευτική. Αυτό έχει καταδικαστεί στη λήψη από την εκπαιδευτική κοινότητα και την ελληνική κοινωνία. Μάλιστα. Μάλιστα. Εμείς θα έχουμε προγραμματίσει συνελεύσεις έκτακτες σε όλους τους συλλόγους σε όλη τη χώρα από χτες ήδη μέχρι και τις 17 Φλεβάρι σε κάθε νομό να γίνουν οι συνελεύσεις των εκπαιδευτικών.
έτσι ώστε να μπορέσουμε με την Ολομέλεια που θα γίνει 20 του Φλεβάρι πάνω στην Αθήνα να διαμορφώσουμε ένα αγωνιστικό μέτωπο δράσης και υπεράστησης του δημόσιου χαρακτήρα. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Πασίση, ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ απλώς θα θέλαμε περισσότερο χρόνο, περισσότερο στο βήμα, να ακουστούν περισσότερο. Κύριε Πασίση, το Υπουργείο δεν μας έχετε. Ακριβώς κάθε εβδομάδα εδώ είστε. Εκπρόσωπό σας, Δομένη Θεοτοκόπουλο, εδώ στην Κρήτη σήμερα είναι. Λοιπόν. Και μας τουλάχιστον δεν μας υπολογίζετε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Χαιρετισμούς.